Nein. Da ich feiere. This is not healthy. Oh. Hey you, hey me, it is you, dot me. Μας πετυχαίνετε στο πρωινό, γιατί κάναμε τη γυμναστική μας. Ήταν πολύ καλή, για να είμαι κοντομάνικο στο σπίτι, ενώ αέρισαν πριν λίγο. Ήταν πολύ καλή, σκάσαμε, ετοιμάστηκα κιόλας, ίσχυσα μαλλιά, βάφτηκα. Σου άρεσε η γυμναστική? Καλή ήταν. Ήδρωσες? Τι χρειαζόμασταν. Είδωσα λίγο η αλήθεια. Είχαμε να κάνουμε καιρό γυμναστική, είχαμε να κάνουμε κανένα 5 μέρες. Γιατί πάντα κοιμόμασταν αργά, είχαμε κολλήσει με αυτή τη σειρά το Stranger Things και είμαστε τώρα σε κρίσιμα σημεία. Και κοιμόμασταν αργά, δηλαδή λέγαμε, έλα μου, θα δούμε μισό επεισόδιο ακόμα. Και αυτό το μισό επεισόδιο ήταν μισή ώρα. Και κάθε φορά πηγαίναμε για ύπνο μία μισή. Και ξυπνούσαμε αργά. Δηλαδή, όταν λέω αργά, εννοώ ότι από εκεί που ξυπνούσαμε γύρω στις 6.30-7, ξυπνούσαμε άλλη 6.30-7, αλλά σηκώνομασταν με το κρεβάτι 8, γιατί δεν. Ναι. Έτσι έτυχε και σήμερα. Κάναμε γυμναστική μαζί με τη Βασιλική, όπως είδατε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν δυναμική και ευτυχώς μας άφησε. Προσπαθούσε και αυτή να κάνει τα δικά της. Αυτό. Έχει πετάξει την μπανάνα κάτω και μόλις το έχει μετανιώσει από ό,τι κατάλαβα για να φάει αυτά εδώ. Μα, μπανάνα είναι. Η αγαπημένη σου. Εν τω μεταξύ την μπανάνα τη λατρεύει. Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα η Βασιλική. Μα. Ενθουσιάστηκε με αυτά που τρώμε εμείς. Καλά. Αυτά εδώ την ξετρέλαναν. Τα οποία είναι πολύ νόστιμα, η αλήθεια είναι. Πάνω στην ανακύκλωση του πέταξα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Πολύ δυναμικά, όπως βλέπετε. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί να πάμε τη μικρή μια βολτούλα. Τώρα θα ετοιμάσω και τη μικρή. Η μαμά θέλει βασικά να κάτσει σπίτι να κάνει κάποιες δουλειές τώρα που θα λείπουμε και θα έχει λίγο την ησυχία της στο σπίτι. Είσαι έτοιμη, μικρή? Είσαι έτοιμη να πάμε βόλτα? Ε? Άτα, μπράβο. Πού είναι τα παπούτσια σου, Βασιλική? Πού είναι τα παπούτσια σου? Κακ. Εκεί μέσα? Κακ. Ωραία, έλα να τα βάλουμε για να τα πούμε έξω με τα παιδιά. Ωπαλα. Τι είναι τα παπάκια, ε? Έχουμε έρθει τα παπάκια? Παπά, παπά. Παπά. Όχι τόσο κοντά τα χεράκια όμως. Φοβούνται οι πάπιες. Ναι, μπορεί να τρομάξουν και να μας δαγκώσουν. Δεν βάλουμε τόσο κοντά τα χεράκια μας. Σιγά σιγά. Όπως φοβόμαστε και εμείς, φοβούνται και αυτές. Οπότε πάμε σιγά σιγά κοντά, εντάξει. Εκεί. Ναι. Όμορφες που είναι. Δεν είναι πολύ όμορφες? Σιγά σιγά, από εκεί που πας, δεν πάει κάπου εκεί. Φαντάστες με τις πάπιες. Ερχόμαστε σχεδόν κάθε μέρα, όποτε έχουμε χρόνο φυσικά. Και δεν τις φορτώνει ποτέ. Νομίζω όλη μέρα να καθόταν εδώ πέρα δεν θα έχει πρόβλημα. Σιγά καλέ. Πού τρέχεις? Θες να τις ανακαλύψεις όλες? Μπαμπα, μπαμπα. Με μισό μάτι σε κοιτάει, ναι. Πρόσεχε, είπαμε, θα γίνουμε φίλοι με τις πάπιες, αλλά πρέπει λίγο να είμαστε πιο σιγά να πηγαίνουμε. Και αυτές τρομάζουνε. Μπράβο. Ω, Βασιλική, τι κάνει εκεί η πάπια, ε? Ναι, τεινάζεται. Τεινάζεται τα φτερά της. Μπαμπα. Κι άλλη εκεί, τι. Μαλώνει, απλά είχε ενθουσιαστεί. Αλλά μάλλον το δεύτερο. Έτσι θέλω να ελπίζω. Μπορεί κιόλας να έχει νευριάσει γιατί δεν μπορεί να πάει να τις χαϊδέψει. Σ' αρέσουν πάρα πολύ τα ζώα. Μεταξύ, μόλις τώρα, παιδιά, δραπέτευσε μία πάπια. Πήδηξε από εκεί πέρα, ανέβηκε πάνω σε ένα σπιτάκι που έχουν, δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ, και πέταξε εδώ πέρα. Παρόλο που γενικά δεν πετάνε, ενώ δεν ξέρω τώρα, τους έχουν κόψει τα φτερά, τι ακριβώς παίζει, για να μην φεύγουν, πήδηξε κάπως απ' έξω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε αυτή η πάπια. Πρώτη φορά το βλέπω και αυτό. Κάκυρο για τις πάπιες, η ίδια η πάπια τώρα μόλις μπροστά στα μάτια μου πέταξε και ξαναπήκε μέσα μόνη της. Δεν ξέρω αν μπορεί να πετάξει αρκετά ψηλά ή απλά έτσι για λίγο. Πάντως. Μπορώ να το κάνω τελικά αυτό. Απλά έτυχε τώρα σήμερα να το δω εγώ. Κάνεις καλή κυκλοφορία με το κουτί.
Με όλη την ανακοίνωση. Α, και το κουκαλάκι της μαμάς να το πάρω. Ευχαριστώ. Ναι, είσαι καλά. Είχε ο Αλέξης μια ιδέα να πάμε να παίξουμε στη φύση πάνω. Βασικά, θα σας πω πώς έχει όλο το story time. Αρχικά ήταν να πάμε στο βουνό να κάνουμε έλκυθρο. Παίρνουμε τηλέφωνο το πρωί, όλα καλά, όλα ωραία. Και μπορείτε να μαντέψετε τι μας είπαν. Δεν μπορείτε να μαντέψετε. Τελειώσανε τα χιόνια. Ήταν αναμενόμενο, νομίζω. Λυκεί όχι την καρέκλα. Είναι μεσημέρι. Όχι την καρέκλα. Άφησε την καρέκλα. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Έλειωσαν τα χιόνια. Αναμενόμενο να μου πεις, Απρίλιο κοντεύει. Τι θες να κάνω, χιόνια, κοπέλα μου. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που φοβόμουν, ότι δεν θα καταφέρουμε φέτος να πάμε καθόλου στο βουνό με τις δουλειές και με όλα αυτά που μας έτυχαν. Να κάνουμε μία φορά στο έλκυθρο αφού δεν καταφέραμε σκι. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε του χρόνου τώρα, τι του χρόνου βασικά. Ελπίζω φέτος πάλι τέλος της χρονιάς. Και σκεφτήκαμε να πάμε στη φύση και να κάνουμε ένα τύπου πικνίκ. Και η Βασιλική, όπως την ακούτε, έχει ξυπνήσει και είναι μέσα στην τρελή χαρά. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό. Πού μας πας, μπαμπά? Πάμε πάνω στο πάρκο Βόλκα. Μακρινή βόλτα σε πάει ο μπαμπάς Βασιλική. Κάλτσα όμως, στυλ. Όταν σε τίνει ο μπαμπάς. Μπαμπά. Θέλαμε να κάτσουμε για πικνίκ, αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί να έχει υγρασία και είναι μουσκινό, όπως βλέπετε. Τι ωραία! Οπότε δεν είναι και πολύ καλή ιδέα να κάτσουμε. Ή αν κάτσουμε κάπου, να κάτσουμε κάπου σε αυτά εδώ, ας πούμε, τύπου δρομάκι που έχει στεγνώσει. Γιατί εδώ που έχει πρασινάδα είναι πολύ υγρασία. Παπάκια είναι, Βασιλική! Σήμερα χορτάς να βλέπει παπάκια. Παπάκια είναι! Χίνες! Χίνες, χίνες! Πάμε εκεί στο παγκάκι μας. Πάμε να κάτσουμε. Τελικά ήρθαμε στο παγκάκι, γιατί είναι πολύ μουσκεμα. Και εδώ φαίνεται πολύ πιο καθαρά ότι είναι μουσκεμα, αλλά έχει κάτι κούνιες εδώ κιόλας. Θέλω τόσο πολύ να το στρώσω, αλλά να το επιχειρήσω να δούμε πόσο κρύα θα είναι. Κάθομαι εγώ εδώ, ο Αλέξης και η Βασιλική παίζουν κυνηγητό. Τη φωνάζουμε για το φαγητό, γιατί δεν έχει φάει και είμαι σίγουρη ότι πεινάει και θέλει κάτι έτσι στα σνακ. Βασιλική, έλα να φάμε, κοίτα! Κοίτα! Έλα φαγητό! Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Έρχεται. Σιγά σιγά. Ναι. Έλα Βασιλική. Μπράβο. Έλα μαμ. Κοίτα. Μαμ. Βασιλική. Έλα μαμ. Κοίτα. Έτσι. Μαμ. Μαμ. Είναι νόστιμο. Ένα είχε κοτσανάκι το ήδη η μαμά, αλλά μάλλον αυτό έφαγες. Τι πιθανότητα να φάει αυτό με το κοτσάνι. Σ' αρέσουν αυτά με τα κοτσάνια. Μπορεί και να μην το έφαγε. Λες να χάθηκε κάπου μέσα. Όχι κάτω, το τρώμε αυτό. Όλο. Τι ωραίο! Νόστιμο! Μαμ! Τι νόστιμο! Θα δώσεις και στο μπαμπά ένα. Μουτσό. Να πάρει και μαμά ένα, θα μου δώσεις. Να φάω αυτό. Αλλά δώσε μου. Αχ, μωρέ. Ναι, αυτό. Η μαμά σκύβει. Αυτή μας δίνει ό,τι να είναι, δεν μας δίνει τα τέτοια δαστρόγγυλα. Για δώσ' κάνα μύρτυλο, Μαρή. Τσιγκούνα. Πού είναι τα μύρτυλα. Μύρτυλο θέλω εγώ. Όχι τέτοιο πάλι. Κάτω τα έξω όλα. Έπεσε αυτό, πάει. Δεν το φάνε τα πουλάκια. Φάει εσύ, φάει εσύ. Εμείς φάγαμε. Φάει. Το πουλάκι, το πουλάκι θα το φάει αυτό. Ναι, το πουλάκι, αφού έπεσε κάτω. Δικό του είναι. Κάνε μάμ εσύ. Εσύ, εσύ. Ευχαριστώ, δεν θέλω άλλο. Εγώ τέλος, τελείωσα. Ευχαριστώ. Κάπως έτσι θα φάμε κι εμείς. Μας τα ταΐζει, δεν τα θέλει. Όλο το πουλάκι τα δίνει. Νομίζω πήρε τα. Α, πήρε. Δεν τα τρώει κανείς, οπότε λέει για να μην πεταχτούν να στα φάμε καλύτερα. Σκεφτόμουν να το στρώσω αυτό κάτω, αλλά. Νομίζω ότι το λερώσω. Νομίζω η μαμά ψάχνει ευκαιρία για να φάει. Τα έχει φάει όλα. Εμένα δεν μου δώσει κανένα, κυρία, όλη τη μαμά ταΐζεις. Μάμι, μαμά. Ο μπαμπάς. Εμένα μου έδειξε, δεν μου δώσει κάτι. Πάντως η Βασιλική κάνει πικνίκ. Εμείς το τρώμε, αυτή το κάνει. Μαμ. Έφαγα, φτάνει. Πόσο θα φάω. Μπαμπαμπαμπα. Τι έγινε, μαμά και μπαμπά. Οι πάπιες έρχονται, η μαμά και ο μπαμπάς. Πού είναι, έρχεται εδώ. Μήπως αυτά εδώ πέρα που ρίξαμε, αυτό ήθελα να πω στα παιδιά. Ότι η Βασιλική αναποδογήσε τον πόλη, τα μισά έπεσαν και τα ρίξαμε να τα φάνε οι πάπιες. Έλα, αυτή να τα φάει η πάπια τώρα.
Το ξέρεις? Θα έρθει η πάπια, βλέπεις που τρώει εκεί κάτι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Πίσω κάτι μασουλάει. Και η μία και η άλλη. Και σημαίνει ότι θα έρθουν να φάνε και αυτά εδώ που πετάξαμε, γιατί ρίξαμε αρκετά. Πάμε τώρα να μαζέψουμε υλικό National Geographic εδώ πέρα με τις πάπιες. Δεν βλέπω καν τι τραβάω. Και τις χήνες βασικά. Για να δούμε. Οχ, αγριεύουνε. Δεν ξέρω αν είναι καλό σημάδι αυτό. Νομίζω έρχεται η αρσενικιά χήνα μπροστά. Πα. Οκ. This is not healthy. Τι να φεύγετε έτσι, σας έδιωξα. Αφού πρώτα χαίστηκε, του λέω πρέπει να... Τι είπε, κάρμα. Και χωρί μου, γι' αυτό φύγανε για σένα, για τον κύλο. Του λέω πρώτα το από μακριά, πάει επίθεση, εκεί δίπλα μου τους το δώσει. Ρε, νομίζω ότι είναι πιο φιλικές, ξέρεις. Όσες φορές έχω πάει κοντά, ποτέ δεν έχουν έτσι επιτεθεί. Και τώρα πάω κοντά και βλέπω την άλλη τη χήνα. Τι θες ρε τώρα, είμαστε ώρα κινησίας. Και λέω, στα πόδια. Έτρωγαν ίσως. Στα πόδια γρήγορα. Τέλος, έλα, εντάξει, τέλος. Και η μικρή εδώ μας κάνει παράπονο γιατί σου λέει, ασχολείστε με τις πάπιες και εγώ εδώ θα να σκουπιστώ. Εντάξει, θα το κλείσει η μαμά αυτό. Μη σε πειράζει, μη σε νοιάζει. Δε μεξί δεν είδα καν τι πλάνα τραβούσα εκείνη τη στιγμή που έτρεχα. Απλά έτριξα. Λέω κάτσε γιατί θα φύγουμε από εδώ χωρίς πόδι. Λέω κάνα χέρια μου δεν κόσμο. Ρε, ναι, έκανα πλάκα εντωμεταξύ. Πού πας, κυρία μου? Έκανα πλάκα εντωμεταξύ και σε κάποια φάση λέω. Νευρίασες? Νευρίασες με τις σχοινές? Α, εσύ έχεις καλό πράγμα, βλέπω εδώ. Έχεις κι άλλο φαΐ. Βασιλική εδώ πέρα έχει ολόκληρη την αποθήκη, βλέπω. Εμείς τι πήραμε να τσιμπήσουμε? Τίποτα. Βασιλική, θα δώσει κανένα για τον μπαμπά, γιατί η μαμά δεν έφερε τίποτα. Κοίτα, γιατί η μαμά δίνει. Κοίτα, girl power. Ρε, δεν τρέπεστε, ο μπαμπά τον έχει στην απομόνωση. Ναι. Α, δηλαδή γίνεται κάπου θα μου δώσει και εμένα. Το μορμάλι να μου δίνει. Θα μου δώσει κανένα γαριδάκι από αυτά που το στείνε. Γαριδάκι δεν είναι. Είναι μόνο με φρούτα. Γαριδάκι. Καλαμπόκι. Α, καλαμπόκι είναι αυτό. Είναι λες και τόσο γαριδάκι πραγματικά. Ενηλίκων, αλλά καμία σχέση. Είναι λίγο πιο healthy version. Έχουμε βγει βολτούλα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε τη μέρα. Ενώ να μην νυχτώσει. Από βόλτα σε βόλτα πάμε. Ναι, βασικά για να πάμε στις Πούνιες. Αλλά μάλλον δεν θα προλάβουμε. Οπότε θα κάνουμε έτσι απλά μια βολτούλα. Και εκεί που πήγαμε αργά ήταν. Οπότε δεν καθίσαμε αρκετή ωρίτσα. So, έχουμε και κάτι δουλίτσες να κάνουμε. Άντε τα λέμε. Και τώρα πήγε κάπου ένα λεπτό να πεταχτεί. Οπότε είπαμε να τα συνδυάσουμε να κάνουμε μια βολτίτσα. Ίσως αν προλάβουμε και τη μέρα να πάμε σε καμία παιδική. Ίσως θα δείξει. Πήγαμε να πάρουμε κάτι κριτσίνια τέλος πάντων στην Βασιλική. Και καταλήξαμε με όλο αυτό. Ένα σοκ απλά. Το πόσο πολλά πράγματα πήραμε. Θα σας τα δείξω σε λίγο. Θα πάμε σπίτι. Ο μπας πήγε να δει για ακουστικά. Δεν ξέρω τι ακουστικά θα θέλει να δει. Υποθέτω ακουστικά για gaming. Πάντως θα τα χρησιμοποιώ Αλέξη μου κι εγώ. Να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση άμα πάρεις τέτοια ειδικά που βλέπω ότι κοιτάς, που είναι τέλεια και θεϊκά. Είναι με αυτά με το μαξιλαράκι. Πού του άρεσαν κάποια. Έρχεται. Hi. Ποια σου άρεσα? Τι, δεν ξέρω, είχε ωραία. Βασικά είχε και οικονομικά και ωραία, αλλά δεν ξέρω ποια είναι καλά. Δύο μου άρεσαν. Πήραμε μια μπάλα για τη Βασιλική. Αυτό παιδιά της μιλάει. Θα τρελαθώ παιδιά της μιλάει της μπάλας. Δείτε εδώ. Άπα και μπάλα και άπα. Κάνεις καλέκι. Καλέκι να ψεκάζεις. Ψεκάζω την μπάλα γιατί ήταν μέσα στη σκόνη από εκεί που την πήραμε. Και η Βασιλική, ό,τι μπαίνει στο σπίτι καθαρίζεται. Έχουμε χαλιά. Γιατί μπαίνει μέσα στο σπίτι η Βασιλική έχει την τάση να το βάζει στο στόμα, οπότε καλό είναι να καθαριστεί. Αν και το έγλειψε όλο στο δρόμο από ό,τι φαίνεται. Τι καθαρίζω δεν ξέρω. Έχουμε πάρει κλασικά τα δημητριακά μας. Δύο ειδών γιατί παίρνουμε ένα εγώ, ένα ηθιανό. Και συνήθως καταλήγουμε να τρώμε και οι δύο βασικά από ένα. Οπότε τελειώνουμε τσακ μπαμ. Μακαρόνια γιατί τις προηγούμενες μέρες εντοπίσαμε ότι μας είχαν τελειώσει. Να ενημερώσω ότι πήγαμε για αυτά τα κριτσίνι της Βασιλικής μόνο. Και τελικά αποφασίσαμε να μην πάρουμε τίποτα άλλο αυτήν την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Βασικά θα δείξει αν θα πάρουμε κάτι άλλο. Πήγαμε για λίγο συμπλήρωμα βασικά. Μήπως κλειδώσουμε το σούπερ μάρκετ αυτήν την εβδομάδα. Πήραμε γάλατα. Τι άλλο έχουμε πάρει για να δω τι έχει εδώ το μαγικό κουτί, σακούλα στη δικιά μας περίπτωση. Ένα καινούριο κεφίρ το οποίο θέλουμε να δοκιμάσουμε για τη Βασιλική. Κατσικίσιο, δεν ξέρω. Έτρεγε αρκετό κατσικίσιο γιαούρτι, για να δούμε λίγο το κεφίρ πώς θα πάει. Και άλλα μακαρόνια, πένες αυτή τη φορά. Κεφίρ για τη μικρή, το κλασικό, μήπως και πάει κάτι στραβά με το κεφίρ κατσικιού. Και άλλο, τι άλλο. Α, αυτό είναι κάτι καινούργιο δικό μου. Πήρα παξιμάδια, γιατί έχετε δει τις υπερτέλειες σαλάτες που φτιάχνουμε με αβοκάντο και τέτοια πράγματα. Σκέφτηκα να δοκιμάσω να σπάσουμε τέτοιο μέσα. Παξιμάδια, αλλά.
Ναι. Παίρνει τα γάλατα, θα τα πάει πάλι στο δωμάτιό της. Και τώρα έρχεται το σοκ, ξέρω εγώ. Είναι να μην πας στο σούπερ μάρκετ για να πετύχει κάτι σε προσφορά και να θες να κάνεις. Πώς να το πω έτσι. Οικονομία σε ποσότητα. Έλα, άμα το σκεφτείς λίγο. 10 φέτες έχει μέσα, 15. Μην τρομάξετε, είναι το κασέρι ολόκληρο του μήνα. Είναι ένταμ και μοτσαρέλα. Τέλος πήραμε αυτή τη φέτα και νομίζω έχουμε ολοκληρώσει κάπως έτσι το σούπερ μάρκετ. Καλέ τα κονφλέξ πατάς. Πάνε τα κουτιά. Το ξέρετε και τα δύο για σένα τα πήρε. Αλήθεια. Τα είχαμε ξεχάσει, ήμασταν στο ταμείο και του λέω πήραμε δύο γάλα και δεν πήραμε δημητριακά. Και μου λέει ο Χαμάν. Εγώ νόμιζα αυτές τις τραγωνίες της μπουκίτσας της βρώμης, νόμιζα τις πήρε για σένα. Γιατί τέτοια δεν πήρες τις φράσεις και σ' άρεσαν. Και αυτά δεν πήρες τις φράσεις και σ' άρεσαν. Όχι, αυτά είναι δημητριακά με βρώμη, σκέτα. Κουάκερ πήρες. Κουάκερ αλλά ήταν μέσα με. Πώς λέγεται? Φουντούκια. Ναι, είχε μέσα ξηρούς καρπούς. Αυτό είναι με βρώμη. Δεν καταλαβαίνω. Έχω καρύδια να σου δώσω. Έχω και διάφορου ξηρού καρπού. Να βάλει. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάρω τα άλλα τα Lion που ήθελα εγώ, α πούμε. Αυτά πρέπει να πάρει. Ναι, καλά. Εν τω μεταξύ, έχουμε εδώ την επαναστάτρια η οποία έχουμε μπει στο σπίτι και δεν θέλει να φορέσει κάλτσες. Γιατί δεν θέλει να βάλει κάλτσες, κυρία μου. Ζεστάθηκαν τα πόδια σου με τα παπούτσια που δεν φορούσε όλο τον δρόμο. Κακάκ. Ναι, κακάτσα. Μία ερώτηση λοιπόν που μα κάνατε. Θυμάμαι, νομίζω. Πώς σου είπα ότι ήταν σε μήνυμα μου τόσο στην κοπέλα. Ή σε σχόλιο. Ή σε σχόλιο. Νομίζω σε σχόλιο ήταν. Α, σε σχόλιο ήταν, ναι. Βασικά μας κάνατε την πρόταση να κάνουμε ένα βιντεάκι για το πώς είμαστε έτσι θετικοί και έχουμε όλη αυτή την ενέργεια. Δεν είμαστε. Πλάκα κάνω. Όχι, είμαστε θετικοί. Προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα θετικά. Ακόμη και αν μας τύχει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι ανάποδο, κάτι που δεν περιμένουμε. Γενικά παλιά με έπαιρνε πολύ από κάτω. Αλλά πλέον πιστεύω ότι το έχω πάρει απόφαση και λέω δεν θα αφήσω να με ρίξει κάτι το οποίο. Είναι κάτι υλικό, είναι κάτι ναι μεν σημαντικό. Γιατί συνήθως υλικά είναι αυτά που χαλάνε, που παθαίνουν κάτι. Θα κάτσω να σκεφτώ να ζήσω στο παρόν. Μας είχαν τύχει κιόλας πέρσι πάρα πολλά πράγματα με το σπίτι, το προηγούμενο που μέναμε, όχι αυτό. Και ήμουν έγκυος και πιστεύω ότι από τότε είχα πάρει όλη αυτή τη δύναμη μέσα μου, εγώ σαν θεανό τουλάχιστον. Να μην επηρεάζομαι και να μην στεναχωριέμαι για αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι πράγματα τα οποία πρώτον φτιάχνουν, είναι πράγματα τα οποία είναι άψυχα, η υγεία να είναι καλά. Και αυτό είναι η προτεραιότητα σε μένα. Τώρα ο Αλέξ δεν ξέρω τι έχει και είναι έτσι θετικός μονίμως, γιατί είναι πιο θετικός και από μένα, νομίζω. Πες. Και εγώ κάπως έτσι αυτής της λογικής είμαι, οπότε γι' αυτό βασικά προσπαθούμε να είμαστε πάντα στην, πώς να το πω έτσι, φωτεινή μεριά της ζωής και να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Προσπαθούμε. Τι είναι το πιο σωστό να κάνεις στη ζωή σε αυτή που ζούμε, γιατί είναι μικρή η ζωή. Καλό είναι να ζεις δηλαδή θετικά πράγματα, διότι αυτά θα θυμάσαι, αυτά θα έχεις αύριο μεθαύριο. Προφανώς και τα αρνητικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να τα αποφύγεις, αλλά μπορείς να βγάλεις το πιο θετικό τους. Προσπαθούμε. Δεν τα καταφέρουμε πάντα. Είναι όπως έχουμε και τα πάνω και τα κάτω. Δεν είμαστε δηλαδή ρομπότ. Χαμόγελο, ίσον χαμόγελο. Προσπαθούμε να το δούμε θετικά. Ψύχρεμα και όλα καλά. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση προφανώς. Αν σας ενδιαφέρει, δεν ξέρω γενικά για όλη την ψυχολογία και όλη την ψυχοσύνθεση. Το πώς σκέφτεσαι έτσι λίγο πιο θετικά, πιο ρεαλιστικά σε κάποια πράγματα. Θα σας ενδιαφέρει να δείτε ένα τέτοιο βιντεάκι στο κανάλι μου συζήτηση κυρίως. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Subscribe και θα τα πούμε στο αυριανό. Γεια σας!